Εγώ σας πρωτογνώρισα όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα του Αριστόιλ, αυτό με το εδώ στο δικό μας τότε ΤΕΙ, σήμερα Πανεπιστήμιο, ή δεν θυμάμαι τώρα, μπορεί να ήταν από τότε Πανεπιστήμιο. Η ουσία είναι ότι προβληματιστήκαμε πάρα πολύ με αυτά που ακούσαμε και για την κοροναϊκή ποικιλία, αλλά και για την ελιά Καλαμών, αυτή περί της οποίας γίνεται ο θόρυβος. Και από ό,τι κατάλαβα, ποτέ δεν είχαμε τη συγκεκριμένη ποικιλία που την επικαλεστήκαμε για να πούμε ότι αυτό είναι που λέγεται ελιά Καλαμάτα Ποπ. Δεν ξέρουμε τι έχουμε, δεν το έχουμε ψάξει. Γιατί έγινε το 96, άμα δεν ασχολιόταν κανένας τότε, δεν είπατε τώρα... Δεν είναι τούτη ή είναι εκείνη. Θα μπορούσε, εμείς το πρώτο που έχουμε είναι να προστατεύσουμε, συγγνώμη τώρα που παίρνω το λόγο, η πρώτη δουλειά που έχουμε είναι να προστατέψουμε το προϊόν από τους έξω. Οι Τούρκοι βάζουν στην Κίνα, βάζουν στο Μαρόκο, βάζουν, μου ζητήσαν από το Μαρόκο 44.000, 50.000 δέντρα και το έκανα γαργάρα και τους καθυστέρησα, τους κέρδισα δύο χρόνια, δεν τους έδωσα τίποτα. Όσο μπορούμε εμείς να προστατέψουμε το υλικό μας και αν μπορέσουμε μέσα, αφού έχουμε όλη αυτή την παραλλακτικότητα, να μπορέσουμε να εντοπίσουμε συγκεκριμένα δέντρα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, να πάμε ένα βήμα μπροστά. Να μην το κάνουν οι άλλοι. Το κάνανε οι άλλοι, μας πετάξαν τελείως απ' έξω. Όπως μας έχουν κάνει στην Κορονοϊκή. Αυτό που είδα τώρα με τους Αμερικάνους που κάνανε αυτή την κατοχύρωση, τέλος πάντων, αυτό είναι τραγικό. Και αναρωτιέμαι αν υπάρχει Υπουργείο και εδώ, εθνική πολιτική. Τρία για αυτά τα πράγματα. Έχω κάνει στο Υπουργείο. Ορίστε. Τρία έγγραφα έχω από το 2011 και έχετε στο κάνει. Υπουργείο. Λοιπόν, το διατάφτα τώρα είναι για να κοιτάξουμε μπροστά, να περισσώσουμε όπως λέτε ό,τι μπορεί να περισσωθεί. Η ουσία είναι και για την κοροναϊκή, τη δική μας, γιατί το ΠΟΠ Καλαμάτα το έχουμε και εμείς με την ποικιλία κοροναϊκή στη Μεσσηνία. Πολύ έτσι χοντρικά και πρακτικά το σκέφτομαι ότι θα πρέπει να βρούμε 2, 3, 5 κλόνους πόσους έχουμε εδώ στη Μεσσηνία και να τους ταυτίσουμε με αυτό το ελαιόλαδο που έχει πάρει τη σφραγίδα του ΠΟΠ, γιατί έτσι όπως πάμε θα σαν τα χάσουμε όλα. Το έχει πάρει έτσι, δεν το έχει πάρει σαν λάδι. Ελαιόλαδο. Σαν ποικιλία. Ναι. Όχι σαν λάδι. Δεν μπορεί να το ξεχωρίσεις. Υπάρχει ελαιόλαδο Καλαμάτας πάρα πολλά χρόνια, το οποίο στηρίζεται στην Κοροναϊκή και πριν μερικά χρόνια επεκτάθηκε σε όλη τη Μεσσηνία. Αυτό ακριβώς είναι. Η διαφοροποίηση δική μου σε αυτό που λέτε είναι το εξής. Έχω την ποικιλία Κοροναϊκή και το λάδι. Έχω ένα λάδι που προέρχεται από την Κοροναϊκή. Αυτό θέλω να πω. Αυτό εδώ είναι. Την πιστοποίησή σας. Το φέκι αναφέρει και την ματσολιά. Είναι το ελαιόλαδο που παράγεται στη Μεσσηνία πλέον. Η ματσολιά είναι ελάχιστη ποσότητα. Αλλού, δηλαδή, άλλο πράγμα θέλω. Για να μην ξεφύγουμε, να μου επιτρέψει. Ναι, ναι. Για να κάνω το ερώτημα να μην μιλάω πολύ. Είναι 5-10 κλόνοι, όπως είπατε, ενδεχομένως της Κοροναϊκής εδώ στην Μεσσηνία. Θεωρητικά. Πρέπει να πάρουν τουλάχιστον 4-5 διαφορετικά. 4-5. Αυτόν το ελαιόλαδο είχε κατοχυρωθεί ως ΠΟΠ Καλαμάτα στην πρώην επαρχία Καλαμάτας και επεξετάθη σε όλο τον νομό με ενέργειες της Ένωσης και με τεκμηρίωση επί των ενστάσεων ότι είναι διαφορετικό το άλλο λάδι. Βρέθηκαν αναλύσεις πολλές, μεταξύ των οποίων και του δικού μου διδακτορικού για το μεσσηνιακό ελαιόλαδο και κατοχυρώθηκε τέλος πάντων για όλο τον νομό ότι είναι το ελαιόλαδο ΠΟΠ Καλαμάτας. Έστω εκ των υστέρων ρωτάω, μπορούμε να κάνουμε κάτι, γιατί βλέπουμε σύννεφα πολλά, είδαμε την τύχη της ελιάς Καλαμάτας ΠΟΠ, η οποία ιδιαίτερα μετά το 2018 με την απόφαση του Αποστόλου έχει πάρει επίσημα πλέον εκτροπή από τα αυτά που ισχύουν και μπορεί ο καθένας ανά την γη και οι Τούρκοι και οι Αιγύπτιοι και οι άλλοι να λένε Καλαμάτα Όλιβ στο τέλος και εμείς να σφυρίζουμε αδιάφορα. Εν πάση περιπτώσει, σε σχέση με την ποικιλία που είπατε, είπα για την Κοροναϊκή, για την άλλη, για την ελιά Καλαμών, Καλαμάτας που τη λέμε τώρα και που κατά βάση η μεγαλύτερη ποσότητά της παράγεται στον κέντρο, στην ενδοχώρα του νομού,
στο Τρίκορφο και στα Πέριξ, αλλά και στον Άγιο Φλόρο που είπατε, επειδή τυχαίνει και κατάγομαι από εκεί. Όταν ήμουν μικρός είχαμε πολλές χοντρολιές που τις λέγαμε, αυτές τις ελιές καλαμάτες, που ήταν πραγματικά έτσι ο αντιπροσωπευτικός τύπος και νόστιμες κλπ. Σε αυτή την κατεύθυνση και επειδή υπάρχει ρευστότητα σε όλο το θέμα, υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε για να κατοχυρώσουμε την ελιά καλαμάτα και σε σχέση με τους κλόνους που καλλιεργούνται εδώ? Εγώ πιστεύω ότι το μέλλον βρίσκεται στους κλόνους. Στη διαφορετικότητα, και μια διαφορετικότητα η οποία μπορεί να κατοχυρωθεί για κάποιο χρονικό διάστημα, δηλαδή να σου δώσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να μπορέσει να προσαρμοστείς προς αυτό. Έχουμε παραδείγματος χάρη βάλαμε την Κοροναϊκή. Η Κοροναϊκή έχει το λάδι της. Το λάδι της Κοροναϊκής, όπως είναι κατοχυρωμένο στο ΠΟΠ, προέρχεται από διάφορες παραλλαγές. Κάποια της Κοροναϊκής, όλα πάντα μιλάμε για Κοροναϊκή, κάποια από αυτές τις παραλλαγές είναι καλύτερη. Εάν γνωρίζαμε ποια παραλλαγή είναι καλύτερη, γευστικά, χημικά κτλ., θα λέγαμε παιδιά, κράτη δεν χρειάζεται να πάρει περμοτινάνε, θα κάνουμε αυτό. Το ίδιο πράγμα μπορούμε να πούμε και στη διαδικασία της, με την Καλαμών. Στη διαδικασία της Καλαμών. Αν υπάρχουν άτομα τα οποία βλέπουν σε μια μεγάλη ζημιά ότι δεν κάρπισε ο ελαιώνας ή ότι χτυπήθηκε ο ελαιώνας από μια ασθένεια, αλλά έχουμε μεμονωμένα δέντρα ή οτιδήποτε, τα οποία έχουν συμπεριφερθεί διαφορετικά από το σύνολο, λέμε, τα εντοπίζουμε και προσπαθούμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτά τα δέντρα. Αν μη τι άλλο, να μην έχουμε χαμένες χρονιές. Διότι αν έχεις χαμένες χρονιές, αυτό είναι κόστος χωρίς να βάζεις χρήματα στην τσέπη. Θεωρώ λοιπόν, για να σας το τέτοιο, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά, αρκεί η παραγωγή που έρχεται κάθε μέρα σε επαφή με το χωράφι και με τα δέντρα, γιατί αυτοί μαζεύουν και πρακτικά δεν μπορεί να είναι κανένας γεωπόνος ή καμία υπηρεσία στα δέντρα. Αυτοί οι οποίοι βλέπουν δέντρα τα οποία ξεχωρίζουν ή όπως λέω εγώ, θέλουμε δέντρα που θα θέλαμε όλα μας τα δέντρα να είναι σαν κι αυτό, να το εντοπίζουμε, να το σημαδεύουμε και να δούμε πώς μπορούμε στην πορεία αυτό το πράγμα να το αναπαράξουμε. Γι' αυτό έχουμε και ένα πανεπιστήμιο, γι' αυτό πανεπιστήμια πολλά και το ΕΘΙΑΓΙ και τα λοιπά. Καταλάβετε, μπορούμε να κάνουμε. Αρκεί να χαράξουμε το δρόμο, το πώς πρέπει να γίνει. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.